Τέτοιο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί έξω από την Δράμα, όταν λεωφορείο των ΚΤΕΛ Δράμας που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα Δράμα εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη στα χωράφια, με αποτέλεσμα ευτυχώς τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού και των 13 επιβατών του. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος του 18ου χιλιομέτρου της Εθνικής Οδού Δράμας Αμφίπολης, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος και εικάζεται ότι ίσως να έπαιξε ρόλο μια κλειστή στροφή στο σημείο. Όλοι οι τραυματίες διακομίστησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο της Δράμας, ενώ έρευνα και προανάκριση διενεργεί η τροχέα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι χειρότερο. Παρασκευή και 13, με 13 επιβάτες, το λεωφορείο της Δράμας, εκτελώντας το δρομολόγιο από την Αθήνα, ευτυχώς δεν είχε κανέναν, μα κανέναν νεκρό. Είναι όλοι πολύ ελαφρά τραυματίες, οι περισσότεροι έχουν ήδη φύγει από το νοσοκομείο, βρίσκονται στα σπίτια τους και βέβαια ο οδηγός εξετάζεται και αυτός από τον αξονικό τομογράφο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι καλά στην υγεία του. Για το ένα channel της Σπύρος Λάτσας. Δύσκολο περιστατικό. Αντευχόμαστε να συμβαίνουν τέτοια θέματα. Από την άλλη, όλοι ήρθαν εδώ στο νοσοκομείο, δεν έφυγε κάποιος πέραν του νοσοκομείου, και οι 13, 12 επιβάτες και ο οδηγός ήρθαν, προσήρθαν στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα. Ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, 6 και 20 περιμέναμε τον πρώτο επιβάτη. Νομίζω ότι καλύτερα δεν έχει ανταποκριθεί το σύστημα και ενεργοποιήθηκε ακριβώς το πρωτόκολλο το οποίο χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι το προσωπικό αυτή τη στιγμή λειτουργήσε με τον καλύτερο τρόπο και το ευχαριστώ δημόσια για αυτή την ανταπόκριση και εύχομαι να μην συμβαίνουν τέτοια θέματα. Τώρα, πόσα άτομα είναι ακόμα εδώ, πόσα έχουν μείνει και τι μέλη γενέστε με αυτούς? Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 6, 5 επιβάτες και ο οδηγός στην χειρουργική κλινική. Οι υπόλοιποι βρίσκονται εν αναμονή κάποιων αποτελεσμάτων απεικονιστικών και αιματολογικών και επανελέγχου αυτών. Θεωρώ ότι μέχρι το μεσημέρι οι υπόλοιποι θα έχουν φύγει και θα πάνε σπίτι τους. Και οι υπόλοιποι έχουν ήδη πάει σπίτι τους ή έχουν πάει σε άλλα νοσοκομεία? Όχι, δεν έχει φύγει κανένας από το νοσοκομείο μας, ούτε δεν έχει πάει σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Όσοι φύγαν, πήγαν σπίτι τους δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι φύγανε έχουν πάει σπίτι και το κοριτσάκι μαζί με την μητέρα είναι πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπετε λοιπόν, το αυτοκίνητο, το πούλμαν αυτό το οποίο έφυγε από το δρόμο και έπεσε μέσα στα χωράφια, αυτή τη στιγμή ρημουλκείται στο συνεργείο προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές. Όπως δήλωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου αλλά και ο πρόεδρος, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με τους ανθρώπους, είναι όλοι καλά. 6 άτομα είναι ακόμα στο νοσοκομείο, τα οποία και αυτά έχουν μείνει για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει μετά από τις εξετάσεις που θα υποβληθούν. Ναι, το λεωφορείο μας ξεκίνησε από την Αθήνα η ώρα 10 το βράδυ με προορισμό τη Δράμα. Έξω από την Μπάφρα, μεταξύ Μπάφρας και Συμβολής, έγινε το μοιραίο. Με ειδοποίησαν εμένα, πήγα εκεί, ευτυχώς οι επιβάτες 13 άτομα είχε, κάτι εκδορές και κάτι τέτοια έχουν, μόνο ο οδηγός μας χτύπησε λίγο στο κεφάλι. Τον κάνουν τώρα αξονική, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλλον και αυτός δεν είναι βαριά χτυπημένος. Επομένως, μας έβαλε ο Θεός στο χέρι του και δεν έπαθαν τίποτα οι επιβάτες. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, το λεωφορείο θα το φτιάξουμε, δεν υπάρχει θέμα. Το παρήγορο, βέβαια, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι το ΚΤΕΛ Δράμας διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο με πάρα πολύ αξιόπιστα αυτοκίνητα και πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν τη ζωή τους κυριολεκτικά πάνω στο τιμόνι. Τώρα, άτυχες στιγμές πάντα συμβαίνουν και σε όλους μας. Ευτυχώς έχουμε τον καλύτερο στόλο σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά τα αυτοκίνητά μας είναι πολύ καλά και επομένως δεν είναι θέμα αυτοκινήτου, ήταν θέμα τύχης.